Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Πάω 24, ξεκινάει στο Λίμπερο 107 και 4. Μαζί θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 3. 3 ώρες θα είμαστε μαζί σας. Θα αντικαταστήσουμε επάξια του Βασιλιά μαζί με τον Σταύρο Κόλκα και την Αγάπη Γαβριλίδου. Θα δώσουμε το καλύτερο εαυτό, αν και είναι δύσκολο να καλύψει το κενό του Βασιλιά. 12 με 3 λοιπόν σήμερα το ΠΑΟΚ 24, μέσα από το οποίο έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε και σήμερα όπως και χθες 10 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ την επόμενη Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα. Ο τρόπος είναι απλός, FM κενό ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 54526, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 3 για τα 10 εισιτήρια του αγώνα με την ΜΠΑΤΕ. Άρα η εκπομπή γίνεται 3 ώρων και θα φροντίσουμε την τρίτη ώρα να ανοίξουμε τις γραμμές να συζητήσουμε όλα όσα συμβαίνουν με πρωταγωνιστή τον ΠΑΟΚ στο ελληνικό ποδόσφαιρο και βέβαια και ό,τι άλλο έχει στα τμήματα του ΠΑΟΚ τα οποία είναι σε full, σε αγωνιστικό οργασμό. Επιτέλους και τον μπάσκετ. Επιτέλους και τον μπάσκετ. Αυτοί θα ξεχάσουν να πιάνουν την μπάλα σε λίγο. Αύριο μεσημέρι. 3:30. Ελπίζουμε να είναι επιτέλους και να μην λέμε τη Δευτέρα καλύτερα που δεν έπαιζανε. Γιατί βγάζει αυτή την άρνηση για το τμήμα. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Στέργιο, δηλαδή όταν μεγάλωνες, τι έβλεπες, τον Σαφηρίου, τον Αχιλέα και. Ξεκάθαρα όχι. Ναι, αλλά πού λαστρέλα για το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Με το Λαύριο παιχνίδι. Με το Λαύριο, το οποίο είναι μια εργατική περιοχή. Ωραία. Που έπαιζα τίποτα με τον Λαύριο όταν έπαιζα μπάλα. Είχε ένα ξερό, όταν έκανε τάκλιν, έφευγαν 4 δέρματα. 4 στρώματα δέρματος από τα πλάγια. Σαν τον Πασχαλάκη ήσουν σε κάθε παιχνίδι, αλλά εκεί δεν πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας πάνω σου. Κανονικά είναι στρώσεις. Ήταν η ίδια τα ίδια πλευρά, φαντάζομαι. Δεν, τα πλευρά ήταν μπούτι, αλλά το μπούτι όταν έπαιζε στο ξερό είχε θέματα. Και εμείς ήμασταν παιδιά των τάκλιν, δεν ήμασταν παιδιά. Βέβαια. Αλίμονο. Να σε πιάσω λίγο διάβαστο, Σταύρο. Δεν μπορείς να πιάσεις διάβαστο. Ξέρεις τι είναι το hippie crack με το οποίο ξεσάλωσαν οι παίκτες της Άρσεν. Ξέρεις τι είναι. Το hippie crack, ένα φλόρικο crack. Ναι. Τι είναι αυτό που γελάσαν οι λύθιους, που φας. Ναι, δεν ξέρω, πώς δεν ξέρω. Κέρδισαν την Tottenham και hippie crack λέει βότκες, σαμπάνιες και 70 γυναίκες. Ναι, φωτογραφίες με τις 70 γυναίκες δεν έχουμε, Στέργιο, όμως. Να χωρέσεις 70 γυναίκες σε μία φωτογραφία, ρε Σταύρο. Για να δω. Έχει γίνει τάση χαμός εκεί. Εντάξει, έχει φωτογραφίες. Γι' αυτό πάνε καλά οι παίκτες της Arsenal, παιδιά. Προσπαθούν να το μαζέψουν βέβαια λίγο, αλλά πού να μαζέψουν αυτό τώρα. Υπάρχουν βίντεο κανονικά. Φαίνεται ο Ζήλε, ο Μαγιάνγκ, ο Λακαζέτ, είναι όλοι εκεί. Εντάξει, παιδιά, τι κάνατε, ήπιαν λίγο παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Πάει άσχημα για Arsenal. Σε κάποια φάση είναι στον καναπέ. Έχει λιώσει κανονικά. Η προετοιμασία, έχει την κούραση, έχει προετοιμασία, αγάπη. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Να, αυτό είναι. Ο Ζήλε. Να, το μπαλονάκι. Ναι. Είχαν πιάσει και στην Ελλάδα. Οι Άγγλοι το έχουν αυτό, είναι αγγλική συνήθεια. Κέρδισαν τη μεγάλη Τότεναμ και. Παλιά το κάψανε. Το ποπεράκι μου λέγανε κάτι φίλοι του. Το Πόπες. Ξέρεις το Πόπες. Ε? Όχι. Ένα μπουκαλάκι τόσο. Ναι. Οι Άγγλοι σε αυτά είναι ό,τι βρούνε. Η Σαν όμως, όλο το βίντεο. Κανονικά. Γι' αυτό είναι η Σαν. Δύο λεπτά. Αυτά τα ζώα δεν βλέπουν ότι έχει κάμερα στη γωνία. Τους βλέπεις να νιώθουν αυτή τη στιγμή για να δουν, να καταλάβουν. Οι γκόμενες πού είναι. Μάλλον έρχονται μετά. Το βίντεο είναι μόνο αυτό. Ναι, δεν μπορούμε να πιστεύουμε. Εντάξει, μπορεί να το βγάζει και στη συνέχιση, Σαν, για κανένα αντίμηνο. Τι εννοεί, δεν μπορούμε κάθε να πιστεύουμε. Εμείς αυτό θα κάναμε πάντως. Πάντως, αυτό που έστειλε το βίντεο έγινε κατά κάτι λίρες πλουσιότερο. Όχι, σίγουρα. Η Σαν εξασφάλισε λέει, το υλικό από το μαγαζί του συγκεκριμένου. Ναι, ο μαγαζάτρος λοιπόν είναι υπεύθυνος ασφαλείας, κάποιος το έδωσε. Ναι. Και σε αυτά η Σαν πληρώνει. Και λογαριασμό ναι. Σταύρο και αγάπη. 34.000 ευρώ, έτσι. Δηλαδή το μαγαζί πήγε 34.000 ευρώ. Μικρό ποσό, Σταύρο. Έτσι δεν είναι. Για 7 ποδοσφαιριστές της Arsenal. Εντάξει. Τίποτα δεν. Ούτε, πώς λένε, ούτε μεροκάμα του. Εντάξει τώρα. Αέριο γέλιο. Μπράβο, Σταύρο. Δεν σε αγάπη τώρα. Χίπι κρακ. Θέματα τώρα. Είμαστε αφεντικά ή δεν είμαστε. Δεν ξέρεις το χίπι κρακ τώρα που πας. Τέλος πάντων, ξεκινάμε τώρα κανονικά. Βρίσκουμε ρυθμό. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 σήμερα. Γραμμές μετά τις 2 θα βγάλουμε. Συνεντεύξεις έχουμε κανονίσει μετά τη 1. Ειδησιογραφία για συμβόλαια κτλ. Επιστρέφουμε να δώσουμε ένα στίγμα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Στέργιος θα τα πει αυτά που ψάχνετε από το πρωί. Συνεχίζετε και στέλνετε. Έχει λιώσει τα τηλέφωνα. Το τηλέφωνο του, για να καταλάβετε, μίλησα με έναν κοινό μας φίλο στο τηλέφωνο και δεν ακούει. Αναρωτιέμαι πώς. Στο είπα από το πρωί ότι το κινητό έχει πρόβλημα και προσπαθώ να το φτιάξω.
Τι να το φτιάξει, τι λες, φτιάξε. Το πήγε πουθενά για να το πήγαμε σε άνθρωπο. Και τι έκανε ο άνθρωπο. Μου λέει, άστο εδώ. Αν πετύχω και στο τηλέφωνο, δεν θα ακούω τίποτα. Δηλαδή, αν πέσει, αν έχω την ατυχία και πέσω στα κενά. Ωραία. Τελειώσαμε. Επιβεβαιώθηκα ότι σου είπα από το τηλέφωνο ότι είχα θέμα με το κινητό, γι' αυτό άρχισαμε σήμερα πρώτη φορά. Ναι, γιατί και το διαπίστωσες. Πήρα το τηλέφωνο για να πιστέψω αν λες αλήθεια, γιατί ξέρω ότι παλιό είσαι. Ναι, ναι. Λέω λοιπόν αλήθεια. Ναι. Δεύτερον, το πήγαμε σε άνθρωπο πολυεθνικής εταιρείας και μας είπε πρέπει να το αφήσετε. Λέω δεν μπορώ να το αφήσω. Δεν μπορώ να το αφήσω γιατί έχω να κάνω πάρα πολλά τηλέφωνα να μιλήσω με κεκέδες. Ναι, ναι όντως. Ναι, θα βγάλουμε άκρη και σε αυτό γιατί υπάρχει θέμα. Έχω 14 κινητά στο σπίτι. Πες μου, σου φέρω ένα. Να κάνουμε δουλειά. iPhone 6 θέλω. Το έχω. Ωραία. Γιατί μετά το κόμμα το σπάσανε. Εντάξει. Ένα μισθό πίσω θα είσαι. Δεν θέλω. Θα πάρω μόνο. Λοιπόν. Συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα 10 εισιτήρια του αγώνα με την Μπάτε Μπορίσοφ το βράδυ της Πέμπτης. Τελικός των τελικών. Εννοείται. Δηλαδή. Ένα από αν δεν κερδίσει και αν δεν κερδίσει η Τσέλσι, οριστικά ο Πάκου θα αποκλειστεί. Παράζει το παλεύουμε αρκετές αγωνιστικές τώρα. Εντάξει, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Εντάξει. Ναι, για το ξεκάθαρο μας κερδίσουμε εμείς και βλέπουμε θα γίνει τώρα στο βίντεο Τσέλσι. Ναι, δεν θα είναι και πολύ καλό σενάριο να κερδίσει η Τσέλσι και ο Πάκου να μην κερδίσει. Ναι, όχι. Δεν θα είναι πολύ καλό για την ψυχική ηρεμία τη ομάδα, τη δική μα και του κόσμου. Δεν θα είναι. Οπότε στείλτε εισιτήρια. Στείλτε μηνύματα. Στείλτε μηνύματα. FM και ενώ πάω κονοματεπώνυμο στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 3. Αγάπη γελάς. Αγάπη γιατί γελάς. Γιατί κάνεις αυτό το πράγμα στον συνάδελφο. Αποχωρώ. Έλα, πάμε στο διάλειμμα. Στείλτε εισιτήρια, παιδιά, στείλτε. Εγώ θέλω να για Μπαχάμες. Πάμε στο διάλειμμα και πιστεύουμε. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα μας γρήγορα. Διεθνείς διαιτητές. Ξέρεις τέτοιο ποιο είναι το κινητό σου όταν έπαιρνε την πληροφορία, έκανε. Ένας είναι ο Λευκός Μπολτ, έτσι είναι. Ναι, ο Τζίλος. Ένας είναι ο Διαμαντόπουλος, τον τρίτο. Σκουλάς. Εδώ λοιπόν γίνονται διεθνείς 3 διαιτητές, μια διαδικασία πάρα πολύ κομβική για, για το κλίμα στη διαιτησία γενικότερα. Πολλές φορές έχουμε ξεφωνήσει την ΚΕΔ για διάφορα θέματα. Νομίζω ότι οι 3 επιλογές οι συγκεκριμένες είναι αυτές που έπρεπε, βάσει εικόνας των διαιτητών στους αγώνες της Super League. Παρότι ο Τζίλος ήταν στη φάση του περιστερίου που δεν έδωσε το πέναλτι στον Καντουρί, παρότι ο Διαμαντόπουλος κρεμάστηκε από τον Αλεξέα στη φάση στο Όφι Πάουκ, στη φάση του Ζαμπά, μια φάση που είναι μπροστά στον βοηθό. Εντάξει, και πρέπει να καταλαβαίνουμε πότε ένας διαιτητής έχει 100% δικό του λάθος και πότε ένας διαιτητής κρεμνιέται από τους βοηθούς του. Γι' αυτό λέγονται βοηθοί άλλωστε, για να βοηθάνε. Στην προκειμένη περίπτωση δεν βοήθησε ο Αλεξέας τον Διαμαντόπουλο. Ο Σκουλάς για μένα είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στη διαιτησία που υπάρχει με διαφορά από τον δεύτερο. Μιλάμε για ένα εκπληκτικό διαιτητή με απίστευτη ηρεμία στο παιχνίδι του, κοντά στις φάσεις. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει αλλοιωθεί από όλα όσα γίνονται. Ποτέ δεν ξέρεις με αυτούς βέβαια τι μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Αλλά η ουσία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι, να μην γίνουμε σαν τους άλλους δηλαδή. Οι 3 επιλογές της ΚΕΔ για διεθνείς διαιτητές είναι αυτές που θα έπρεπε να είναι. Και μπαίνουν στη λίστα τον Γενάρη του 19. Ναι. Δηλαδή σε περίπου ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Ένα μήνα. Είμαστε. Ναι. Στέλνω, πες εκείνο που μας φέρνουν εισιτήρια. Ποιο? Πες λίγο, φέρνει εισιτήρια. Τέλος πάντων, για να μην. Αρκαδίας, Τζίλος Λάρισας, Σκουλάς Θεσσαλίας. Θεσσαλίας. Λάρισα και Θεσσαλία είναι διαφορετικοί σύνδεσμοι. Άλλος είναι η ΕΠΣΛ, η ΕΠΣ Λαρίσης. Άλλη είναι η ΕΠΣ Θεσσαλίας. Άλλη είναι. Παρένθεση, τον Μπέο τον κυνηγάει ο Μαρινάκης στο Δήμο, έχει βάλει δικιά του. Ωραία, εμείς θα στηρίξουμε τον Αχιλέα Μπέο βέβαια, αυτό το κόσμημα της ελληνικής κοινωνίας και της τοπικής κοινωνίας του Βόλου. Έχει βάλει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, μια της Νέας Δημοκρατίας που είναι του Μαρινάκη. Να κατέβει, να ακούν οι Βολιώτες, όσοι ακούνε, δεν μπορεί να τρυπηθεί η πόλη. Εντάξει, που όλο στοιχείο έχει και λιμάνι. Ναι, το είπα. Ας τον άλλο να σκεφτεί τώρα τι εννοεί. Τι εννοεί ο Κόλκας με αυτό που είπε. Κολκίσιος. Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, λέγαμε για τους τρεις διαιτητές λοιπόν. Ο ένας μάλιστα έχει και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να πείσει ότι είναι μια σοφή επιλογή, γιατί παίζει την Κυριακή στις 3 η ώρα ένα πολύ σημαντικό, το παιχνίδι φωτιά της αγωνιστικής. Σωστά. Το Ξάνθη Ολυμπιακός. Ο Τζίλος. Ο Τζίλος. Ο Σπρίντερ Τζίλος που πέρασε 6 παίκτες του Άρη στο Σπρίντ στον αγώνα με την ΑΕΚ. Καλύτερη ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Ναι, ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Όπως είχε πει ο Τάκης, ο Γκόνιας, σταμάτησα το ποδόσφαιρο όταν αισθάνθηκα μια σκιά να με ξεπερνά στο σπριντ και μετά διαπίστωσε ότι ήταν ο επόπτης. Ωραία. Ο Τζίλος πέρασε 6 γκόνιες. Δεν μετρήθηκε ποτέ η ταχύτητα του Τζίλου και ο χρόνος που έκανε. Λες να το δουλέψουμε. Για τα 40-50 μέτρα. Δεν έχουμε θέση στην τηλεόραση για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα μπορούσα να το κάνω αν ήμουν ποτέ. Αλλά δεν είμαστε. Δεν πειράζει, δεν γίνεται να κάνουμε 500 πράγματα στη ζωή και ένα-δύο αρκούνε. Έχουμε ένα μήνυμα. Έχουμε ένα μήνυμα. Από το Ιβιτσόσκυλο. Mm. Αυτό με την Άρσεναλ έγινε το καλοκαίρι, λέει, πριν την προετοιμασία τους. Mm. Όχι τώρα. Το παιχνίδι στο Λαύρο θέλει προσοχή. Σταύρο, στείλει και σε μένα κανένα κινητό, ρε. Δεν μπορώ, παιδιά, το έχω για το μηχανισμό μου. Τα παιδιά χαλάνε όλα τα κινητά τους. Ο μηχανισμός πρέπει να έχει κινητά, δεν γίνεται αλλιώς. Η αγάπη θα χάσει ένα μισθό. Δεν θέλω, θα πάρω μόνο μου κινητό. Α, εντάξει. Εντάξει. Αυτά λοιπόν και με τους διαιτητές. Στις 11 ξεκίνησε η προπόνηση στην Μεσήμβρια. Οπότε νομίζω ότι επειδή θα πάμε και μέχρι τις 3 θα έχουμε νεότερα από εκεί. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι κυρίως για τον Πασχαλάκη, που χθες ακολούθησε κομμάτι της προπόνησης κανονικά χωρίς καμία ενόχληση. Μετά πήγε και πάλι στο γυμναστήριο. Το λέγαμε και χθες ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι θα είναι έτοιμος. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έχει και ενοχλήσεις και προπονείται σιγά σιγά κανονικά, ανάλογα και θα συμβεί και σήμερα, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την Κυριακή. Αυτό που λες και εσύ χθες, Στέργιο, σίγουρα υπάρχει και ο Ρέι από πίσω. Δεν είναι ότι. Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πάω γυμνός. Αλλά δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει θέμα αλλαγής. Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι ο Πασχαλάκης θα είναι καλά την Κυριακή και θα παίξει κιόλας. Ναι, και 2% αν υπάρξει, λέμε τώρα, εντάξει. Μια χαρά είναι και ο Ρέι. Θα κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Ναι. Δεν έχω δει κάποιον ενδιασμό εγώ. Από την άλλη, κανονικά ο Πέλκας πλέον. Οπότε είναι καλά και είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι και κανένα άλλο θέμα πλην του Κάνιας που δεν θα αγωνιστεί την Κυριακή λόγω της αποβολής του. Εντάξει, μια χαρά είναι η ομάδα. Να δούμε πώς θα κυλήσει και η σημερινή προπόνηση που, όπως είπες, λογικά τελειώνει τώρα στο επόμενο τέταρτο, φαντάζομαι. Θα έχουμε την αποστολή. Όχι αποστολή. Α, ναι, όχι αποστολή. Αύριο αποστολή. Ενδεχομένως να έχουμε αργότερα στο ΠΑΟΚ 24 κάποιες δοκιμές του Ράσβαν Λουτσέσκου, να δούμε και τις σκέψεις του Ρουμάνου τεχνικού για το παιχνίδι της Κυριακής. Έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι όπως είχε συμβεί και στο προηγούμενο, ανάλογα με την ενδεκάδα που θα δούμε την Κυριακή, μπορείς να σκεφτείς κάποιες επιλογές που θα υπάρχουν, θα δούμε ας πούμε την Πέμπτη με την Μπάτε. Γιατί συνήθως συμβαίνει αυτό. Παίκτες που δεν αγωνίζονται τόσο στο μάτς πρωταθλήματος, μετά να γίνουν κάποιες αλλαγές και να παίξουν στην Ευρώπη. Αλλά πρώτα θα δούμε τι θα συμβεί την Κυριακή. Ποιες θα είναι οι επιλογές και από εκεί πέρα να δούμε τι άλλο θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Άλλο είναι θετικό ότι ο Πασχαλάκης είναι καλά πλέον. Σίγουρα. Και άλλος φίλος μου λέει πριν την προετοιμασία. Ναι, της Άρσεναλ. Είναι παιδιά, έτσι ξεκινάει μια προετοιμασία. Είναι το τελευταίο ξεμούδιασμα πριν να μπεις σε mood ομάδα. Ξεμούδιασμα σίγουρα, ναι. Ναι. Ξεμούδιασμα. Το λες και μούδιασμα αυτό, αλλά οκ, okay, εντάξει. Για λίγη ώρα. Τέλος πάντων, τι είπατε για το τέτοιο. Για την λέγαμε λίγο για την ομάδα, για την προπόνηση, για τον Πασχαλάκη, ότι είναι καλά. Μπαίνει σιγά σιγά και στο κανονικό πρόγραμμα. Εντάξει, και η δεκάδα θα είναι λογικά Πασχαλάκης, Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπου, Βιερίνη. Ναι. Μαουρίσιο. Κάνιας Μαουρίσιο. Όχι, όχι Βέρμπου Μαουρίσιο. Βέρμπου Μαουρίσιο, πιο ξάρι. Πέλκας το 10. Λιμιό Ζαμπάλεο εγώ θα παίξουν, να ξέρετε. Θεωρώ δηλαδή ότι τον Μπίσεσβαρ δεν μπορεί να τον βάλει πάλι, έχει κακή εικόνα. Ναι, δεν ήταν. Ο Μπίσε χρειάζεται δύο πράγματα τώρα για τον Μπίσε να πούμε. Πρώτα απ' όλα τον αγαπάμε όλοι και το θεωρούμε ότι είναι παιχτάρα. Εντάξει, δεν νομίζω το αφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα για το τεράστιο που λένε από το Σουρινάμ. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο στοιχεία τα οποία σου δίνουν την αίσθηση ότι ο Μπίσε δεν είναι καλά. Πρώτα απ' όλα ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση για ένα νέο συμβολέο που υπάρχει μια απόσταση. Άρα ψυχολογικά ο παίκτης καταλαβαίνει ότι ίσως και να μην συνεχίσει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Εκτός αν αλλάξουν κάποια δεδομένα. Και από την άλλη υπάρχει και μία κόπωση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να παίζει συνεχώς.
δεν έχει την αθλητική υποδομή για να παίζει συνεχώς. Έχει πάρει αρκετά παιχνίδια. Δεν του βγαίνουν πολλά από αυτά. Και ο συνδυασμός παιχνιδιών με συμβόλαιο, νομίζω ότι είναι η αίσθησή μου. Εμένα του έχει δημιουργήσει ένα θέμα να μην μπορεί να παίξει το 100% της συγκέντρωσης και σύμφωνα με το ταλέντο του. Δεν γίνεται να μην δεσκεύσει το συμβόλαιο σου. Συνειδητά ή υποσυνείδητα. Πώς αυτό γίνεται, στους παίκτες, ενώ πιστεύουν ότι δεν το έχουν μέσα τους. Δεν γίνεται, όχι. Το έχουν. Επίσης, στην περίπτωση του Μπίσεσβαλ μπορεί να είναι λίγο πιο έντονο, γιατί μιλάμε για μια θέση που δεν την έχει σίγουρη. Ας πούμε, ο Βαρέλα ξέρει ότι αυτή τη στιγμή. Είναι... Βαρέλα, Κρέσπο, δεν είναι το να το συζητάμε και το αν θα ανανεώσουν ή όχι. Δεν είναι τόσο. Θα πούμε και κατάσταση. Συνέχεια ακριβώς τι γίνεται με το ρεπορτάζ με αυτήν την ιστορία. Για τον Μπίσεσβαλ, λοιπόν, νομίζω ότι βάσει των στοιχείων και των ενδείξεων που έχουμε και τη εικόνα του στο γήπεδο, ότι δεν θα τον δούμε την Κυριακή. Να, δεν αποκλείεται. Εντάξει, μπορεί να τον δούμε την Πέμπτη. Ναι, αυτό έλεγα πριν, ότι ανάλογα με τις επιλογές Κυριακής θα έχουμε εικόνα και για την Πέμπτη. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα. Ο Ζαμπά δεν έπαιξε στη Λαμία. Προφανώς να μπει. Ο Λιμνιός είναι σημαντικός γιατί είναι αυτός που δίνει μια ισορροπία στην πλευρά του Μάτος. Δύσκολα να βγει. Εκτός αν γίνει κάποια έκπληξη και μπει κανένα Σκαντουρί και μπει κανένα Σουάρντα από τα αριστερά. Δεν το ξέρουμε. Εντάξει, θα δούμε. Και Πρίγιοβιτς κορυφή. Ο Πρίγιοβιτς δεν αλλάζει. Αγάπη, ο Πρίγιοβιτς είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η διαφορά του ΠΑΟΚ είναι τα στόπερ και ο Πρίγιοβιτς. Ναι. Εντάξει, σε σχέση με όλους τους άλλους. Και η ομαδική λειτουργία βέβαια. Εντάξει, καλύτερη άμυνα, δεύτερη καλύτερη επίθεση. Περισσότερα αποτελέσματα. Μόνο ο ΠΑΟΚ και η Γιουβέντους έχουν μία απώλεια στο πρωτάθλημά τους. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει συλλέξει τους περισσότερους βαθμούς αναλογικά με το. 2,9 ανά αγώνα. Ανά αγώνα. 2,9 με τόσα το πήραμε. Και με 2-3. Και μέσα σε όλο αυτό τη λίστα με τις ομάδες με την καλύτερη αποτελεσματικότητα, αυτό που είπε ο ΠΑΟΚ μαζί με την Γιουβέντους είναι στο 2,9 βαθμούς ανά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη άμυνα με 0,4. Mm-hmm. Η Γιουβέντους έχει 0,6 ανά αγώνα. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι άλλο το καμπιονάτο. Άλλο το μπάτζετ αλλά... της Γιουβέντους, άλλο το ΠΑΟΚ. Ναι. Αναλογικά το ίδιο πράγμα είναι. Αναλογικά, επαναλαμβάνω. Ναι, ο Λεβαδιακός είναι λίγο χειρότερος από την Κάλιαρη. Δεν το συζητάμε. Αλλά αυτό δεν αφαιρεί τίποτα από την αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ, όπως για να το κάνουμε. Τέλος πάντων, λέγαμε για τον Μπίσεσβαλ, θα πάμε και στην υπόθεση των συμβολέων. Τα συμβόλαια τα οποία είναι 7. Ναι. Ναι. 7 και 2 ιδανικοί 9. Ιδανικοί, ο Λάμπρου και ο Γιαννούλης πρέπει να ενωθούν. Όχι, για Καρέλη και για Τόσκα. Και τον Τόσκα, ναι. Ναι. Τον Καρέλη και τον Τόσκα τους αφήνουμε στην άκρη γιατί είναι μια απόφαση που ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει μέχρι 30 Μαΐου. Δηλαδή είναι, τότε είναι το σημείο που θα πρέπει να πει ο ΠΑΟΚ τις ομάδες τους αν τους κρατάν ή δεν τους κρατάν. Και το 36ου λύγει το συμβόλαιο του Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσε. Σάκχοφ, Κάνιας, Μαλεζά, Κρέσπο, Βαρέλα και Γλύκος. Και Γλύκος. Ωραία. Α, και Σιαμπάνης. 8. Και ο Σιαμπάνης. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει ο ΠΑΟΚ τι ακριβώς θέλει να κάνει. Από όλους αυτούς, οι βασικοί είναι 4. Ναι. Είναι τα δύο στόπερ που δεν χωράει καμία αμφισβήτηση ότι θα ανανεώσουν. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος θα είναι ο τρόπος. Θα ανανεώσουν. Ο άλλος είναι ο Κάνιας που εγώ πιστεύω θα πρέπει να ανανεώσει. Για ποιο λόγο πιστεύω θα πρέπει να ανανεώσει. Ότι είναι ένας παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ακόμα και βασικός να μην είναι, 15-20 παιχνίδια τη σεζόν θα σε βοηθήσει. Εύκολα. Δεν θα ανανεώσει με 800.000 εννοείται. Είναι ένας παίκτης 350-400. Δεν μπορεί να τα βρει πιστεύω εγώ αυτά στην αγορά. Εκεί μπορεί να κινηθεί. Ο ΠΑΟΚ και να το κλείσει. Δεν χρειάζεται να δίνει παραπάνω λεφτά. Μπορεί να μειώσει το ποσό γιατί ο Κάνιας πρέπει να είναι στα 600 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Να του πει εδώ αδερφέ, έλα ένα διαιτές με αυτά τα λεφτά. Και αν πάρουμε το πρωτάθλημα τις 2 χρονιές, φτάνει στα λεφτά που είχαμε. Ωραία. Πριν. Δεν νομίζω να έχει πρόβλημα ο Κάνιας. Θα μου κρίσει λίγο στην αρχή. Γιατί οι παίκτες πάντα νομίζουν ότι μπορούν να πάρουν παραπάνω από αυτά που, από το συμβόλαιο που τρέχει. Αλλά αν το φέρεις όμορφα, θα πει οκ. Okay. Πού να τραβιέται τώρα, έχει συνηθίσει εδώ 3 χρόνια. Εντάξει, η ομάδα τον αγαπάει, αγαπάει την ομάδα, είναι ωραίος τύπος. Ρόλο έχει. Ρόλο έχει. Μπορεί να υποβαθμιστεί ο ρόλος γιατί αυτό συμβαίνει στο ποδόσφαιρο. Ομάδες εξελίσσονται και υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Ναι, αυτό έδειχνε και το καλοκαίρι ότι ο ρόλος του έχει υποβαθμιστεί, αλλά επί της ουσίας
δεν έχει υποβαθμιστεί. Ίσα ίσα είναι βασικό και είναι αντικατάστατο. Γιατί έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά νομίζω. Ναι, που δεν έχουν τα άλλα χαφ. Ναι. Άρα λοιπόν και ο Κάνια νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσει και από εκεί και πέρα. Του στήριου του Μαρεσά η περίπτωση είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Τον Κάτσο Μπίσεσβαρ. Κανονικά όμως, ναι. Ναι, μπροστά στα μάτια μας. Ένα λεπτό πριν μιλούσα με τον Μαρεσά και μου έλεγε: πάω, μιλάω, κάνω, θα φύγω. Ένα λεπτό πριν. Στη γιορτή της ομάδας, μετά το κύπελλο. Της ομάδας. Τον τελικό. Ναι. Και σηκώθηκε ο Μπίσεσβαρ και είπε: και είπε κράτα τον... ανανέωση, ναι. Κράτα τον πρόεδρε. Ζαλίστηκαν όλοι. Ναι, κανονικά. Κανονικά. Δεσμεύτηκαν όλοι εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα έμεινε ο Μαρεσάς. Ναι, έκλεισε. Ωραία. Ο Παναγιώτης ο Γλύκος για χύψη λόγους, εγώ δεν θεωρώ όχι για αγωνιστική αξία, αλλά έκλεισε ένα κύκλο. Δύσκολα θα ανανεώσει. Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει και δύο τερματοφύλακες, έχει τον Πασχαλάκη, έχει και τον Ρέι που έχει επενδύσει. Ο μόνος τρόπος να ανανεώσει ο Γλύκος είναι να μην πιστεύει ο ΠΑΟΚ ότι ο Σκιαμπάνης μπορεί να αποτελέσει μια λύση. Να πουληθεί ο Ρέι, ο οποίος είναι μια επένδυση και δεν παίζει, να βρεθεί ένας τρόπος να πουληθεί και να μείνει ο Γλύκος ως δεύτερος. Που... δεν νομίζω να υπάρχει δύσκολο. Πρόσφορο έδαφος. Τι εννοείς? Για παραμονή του Γλύκου. Ναι, εγώ σου λέω τώρα ποιο είναι το ενδεχόμενο. Καλά τα λες, φίλε. Εντάξει. Ναι, 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 συμβόλαιο 300.000. Ωραία, έχει τον Ρέι με 600, 1,5 εκατομμύριο αγορά και κάθεται. Αν μπορεί να το δώσει 700-800.000 κάπου να γλιτώσει και τα 600, θα το κάνει. Απ' την άλλη, για δεύτερο ο Γλύκος μια χαρά είναι. Δεν είναι πρόβλημα. Μην τρελαθούμε κιόλα. Εντάξει. Έχει πολύ χειρότερου θεματοφύλακε. Δηλαδή, είναι ο Γιαννιώτη καλύτερο από τον Γλύκο. Είναι, ξέρω εγώ. Ποιον άλλον έχουνε. Ξέρεις ποιος μου αρέσει φέτος πολύ θεματοφύλακας από Ελλάδα και δεν τον αναφέρει κανείς? Γιατί προφανώς προέρχεται από μια οικογένεια που δεν μας κάνει κλικ, αλλά είναι εξαιρετικός και αλάνθαστος. Ο Σωκράτης Διούδης. Ναι. Δηλαδή είναι σοκαριστικά καλός και απίστευτα σταθερός. Δεν φέρει καμία ευθύνη σε γκολ, έχει κάνει παιχνίδια απίστευτα. Ωραία. Και βγάζει μια απίστευτη σταθερότητα. Και είναι στην ηλικία που αρχίζει ο τερματοφύλακας και δείχνει. 25. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μεγαλύτερο project, καλύτερο project από τον Μπάρκα. Που δεν είναι κακός τερματοφύλακας. Είναι και ένα θέμα το πώς θα χειριστεί ο ΠΑΟΚ την υπόθεση Σκιαμπάνη. Νομίζω έφτασε η ώρα να πάρουν μια αποφάση. Καλά. Ναι. Γεγονός. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητηθούν με την έλευση του Σαββίδη. Ο Σαββίδης αναμένεται νομίζω στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, Δευτέρα-Τρίτη, πριν το παιχνίδι με την Πάτε Μπόλσοφ. Νομίζω ότι χωρίς το Σαββίδη αυτά δεν προχωράνε. Θα πρέπει να υπάρχει Σαββίδης εδώ. Τι προεργασία τώρα θα γίνει και τι, πώς οι δύο πλευρές θα καθίσουν στο τραπέζι, είναι μία άλλη κουβέντα. Απλά... είναι αυτό που είπες, αλλά είναι γενικό το θέμα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει. Γιατί έχει μεγαλώσει ο μέσος όρος ηλικίας. Αυτό θα πρέπει λίγο να αλλάξει. Δεν πρέπει ο ΠΑΟΚ να μείνει με έναν κορμό 31,5 του χρόνου. Θα πρέπει λίγο να μετριαστεί αυτό το πράγμα. Θα πρέπει τέλος πάντων να σκεφτεί λίγο μπροστά ο ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνουμε όλη την ψύχωση που έχουμε με το πρωτάθλημα, όλοι την έχουμε. Κοιμόμαστε και σκέφτομαι το πρωτάθλημα. Τι να λέμε τώρα. Όλοι είμαστε, πάμε έξω από το Stafford Bridge και σκέφτομαι τη Λαμία. Και σκέφτομαι τη Λαμία. Ο Νταλγκάς μου με την Πάτε, που θα μιλήσω για μένα, γιατί νομίζω είμαι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι γίνεται γύρω στον ΠΑΟΚ και μέσα από τον ΠΑΟΚ. Ο Νταλγκάς μου με την Πάτε είναι να μην ξοδέψουμε ενέργεια για να πάμε στη Λιβαδιά να παίξουμε τη Δευτέρα. Μετά, που είναι κομβικό και είδαμε στη Λαμία τι πήγαμε να πάθουμε. Κάποιοι που μου λέγανε για φιλικό τελειωμένο. Ναι, ναι, καλά. Ναι, τελειωμένο το παιχνίδι. Ναι, ναι, καλά. Έχω δει εγώ τελειωμένα παιχνίδια παιδιά στη ζωή μου να σου βγαίνουν από παντού. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ωραία. Δεν υπάρχουν τελειωμένα παιχνίδια. Αυτά που νομίζω ότι είναι τελειωμένα μπορεί να πάει ο άλλος και να στα κάνει Βιετκόνγκ Αμερικάνοι στο Βιετνάμ. Εντάξει. Φτάνει το παραμυθάκι με τα τελειωμένα. Πας και παίζεις, δεν υπάρχει τελειωμένο παιχνίδι. Και περιμένουμε το Σαββίδη λοιπόν για να κλείσουν και τα θέματα αυτά που είναι πάρα πολύ κομβικά, ειδικά με τα στόπερ. Ειδικά με τα στόπερ. Ναι, γιατί είναι αυτό που λες, το έχουμε πάρα πολλές φορές στο τελευταίο διάστημα. Βασικά πρέπει να είναι ηρεμοι όλοι και σίγουροι. Όποιος νομίζει ότι ο παίκτης δεν το έχει στο μυαλό του, δεν ξέρει παίκτη.
δεν έχει γνωρίσει η ζωή του ποδοσφαιριστή. Και να πιστεύει ο ίδιος ότι δεν το έχει στο μυαλό του, το έχει. Λειτουργεί μέσα του, ρε, δεν είναι. Σε τρώει μέσα. Ανθρωπίνως αδύνατο, εντάξει. Και όλοι το έχουμε βιώσει στις δουλειές μας. Μα αυτό είναι το ανθρώπινο. Δηλαδή, δεν μπορεί να λειτουργήσει 100%. Δηλαδή, εγώ έχω στην καριέρα μου πόσες φορές που ασφιχτιούσα σε ένα περιβάλλον για χύψη λόγους, νόμιζα ότι δεν με τρώει και μέτρωγε. Μέτρωγε κανονικά. Μέχρι που ερχόταν η στιγμή και την έκανα με ελαφρά πηδηματάκια. Χαμπάρι δεν παίρνουν. Είμαι σε αυτά πολύ γρήγορος. Πάντως η λογική λέει ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου, αν όχι σε όλα τα. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη εβδομάδα είναι κρίσιμη. Θα έχουμε και ένα εξέλιξη. Πολύ κομβικό κομμάτι στην ψυχολογία του γκρουπ. Το λέω και βάλτε το στο μυαλό σας. Είναι να κλείσουν οι ανανεώσεις πριν ξεκινήσει η μεταγραφολογία. Ναι. Που δεν κυκλοφορεί για κανένα όνομα. Μην φάτε κανένα παπάδα. Ναι, μα δείτε. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο πάω, τι θέλει να κάνει. Το Σαββίδι περιμένουν όλοι. Αλλά η μεταγραφολογία πρέπει να ξεκινήσει μετά τις ανανεώσεις. Αυτό. Αφού σας επιθυμίσω ότι συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα για τα 10 εισιτήρια του ΠΑΟΚ με την ΠΑΤΕ την επόμενη Πέμπτη το βράδυ στην Τούμπα, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Πάμε στο διάλειμμα και παρέρχομαστε. Να είμαστε πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα ασχοληθούμε με το ΠΑΟΚ Λάρισα τώρα. Ρεπορτάζ Λάρισα θα έχει η αγάπη σε κάποια φάση σίγουρα. Μια Λάρισα που κέρδισε. Τον Πανιόνιο. Τον Πανιόνιο 4-2, εκμεταλλευόμενη την αποβολή του Τσιλούλη. Υπήρχε ισορροπία μέχρι εκείνο το σημείο. Μετά βρήκε τρόπο, έχοντας σε καλή μέρα τους μεσοεπιθετικούς της, να πετύχει τρία τέρματα και να μειώσει ο Ντουρμισά. Εμένα πολύ ωραίο γκολ στο τέλος. Ο Ντουρμισά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Καλός παίκτης, έχει στοιχεία. Δεν ξέρω αν είναι για το επίπεδο που λείπει. Ο φόρ του Ολυμπιακού, δεν έχει φόρ ο Ολυμπιακός. Έχει ένα ποσοστό κοντά στο 1 στα 1 γκολ σε 13 τελικές. Ένα ποσοστό βέβαια που δεν είχε ποτέ στην καριέρα του ο φιλοξενούμενος μας αυτή τη στιγμή στην εκπομπή. Ένα παιδί το οποίο ήξερε να τη βάλει την μπάλα μέσα, αλλά όχι μόνο αυτό, ήταν και πολύ καλός πασέρ. Και βέβαια είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην τελευταία δεκαετία στον ΠΑΟΚ που τα λεφτά που δαπανήθηκαν για αυτόν τα δίνανε και χαιρόντουσαν. Είναι value for money επιλογή. Μιλάμε στον Ηλία Αναστασάκο, ο οποίος είναι μαζί μας. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνεις, πού είσαι, πού βρίσκεσαι, πώς περνάς? Καλά, είμαι, μια χαρά. Βρίσκομαι Σπάρτη και... και είναι καλά. Περιμένω το γιο μου βασικά από το σχολείο. Α, πόσα τώρα, πόσα παιδιά έχεις? Δύο. Καλά είσαι, εντάξει. Ένα κάνει... παοκτή, ναι. Και τώρα η μικρή δεν ξέρω. Θα γυράσει τις γυναίκες, εντάξει, δεν τις πιέζουμε, ας πάρουν μόνος τις αποφάσεις. Άλλωστε, ό,τι θέλουν αυτές κάνουν στο τέλος σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι γίνεται, παρακολουθείς τα τεκτενόμενα? Ναι, όχι τόσο πολύ όσο θα ήθελα, αλλά με τις υποχρεώσεις που έχω, απλά, αλλά όσο μπορώ και όταν μου δίνεται η ευκαιρία, παρακολουθώ. Και το πάω και γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα. Επειδή γίνεται μια κουβέντα τώρα ότι ο Ολυμπιακός έχει στατιστικά καλύτερη εικόνα στις περισσότερους τομείς, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει τον Μπρίγιοβιτς μπροστά, που έχει ένα γκολ στις 2-2,5 τελικές. Τελικά είναι πολύ σημαντικός ο σέντρεφορ στο ποδόσφαιρο. Βασικά αυτή την κουβέντα είχαμε κάποιους φίλους που βλέπαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το τελευταίο. Όχι το τελευταίο, το πρώτο τελευταίο που δεν είχε επιθετικό, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Δεν έπαιζε κάποιος καθαρός φορέ, έλειπα. Ναι. Και είχα πει, επειδή έβλεπα παιχνίδια, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι του Ολυμπιακού, γιατί παίζει καλό ποδόσφαιρο, δημιουργεί. Είναι αυτό. Δεν έχει το εύκολο γκολ. Δηλαδή όλα τα γκολ, αν δεν κάνω λάθος, τα βάζουν με κεφαλιές τα στόπερ. Τα παίρνει από την πίσω ζώνη με φορτούνη. Ναι, και όλες οι εύκολες τελικές χάνονται και αυτό δημιουργεί και πρόβλημα και στην ψυχολογία της ομάδας, σίγουρα. Της ομάδας, βέβαια. Ενώ από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ, όπως είπες και εσύ, έχει τον Μπρίγιο,
ο οποίος με το παραμικρό δημιουργεί τη συνθήκη και πετυχαίνει τον γκολ, και αυτό είναι κάτι που περνάει και στην ψυχολογία, γιατί ξέρεις ότι αν δοθεί ευκαιρία υπάρχει το σημείο αναφορά στην επίθεση. Υπάρχει αυτός που θα τη βάλει μέσα. Νομίζω ότι περνάει και στον κόσμο αυτό. Ξέρεις ότι αν γίνει μια φάση θα μπει το γκολ και όλα τα παιχνίδια, σχεδόν όλα, όχι όλα, πολλά παιχνίδια, τα παίρνεις με μισή ευκαιρία, γιατί πιστεύω, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρει παιχνίδια τα οποία δεν έχει παίξει καλά, αλλά νομίζω ότι την πορεία που κάνει και στο στόχο που έχει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να μην παίζεις καλά και να παίρνεις αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Γιατί στο τέλος μετράνε οι βαθμοί. Είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι ψηλά και να θες να κρατηθείς εκεί. Και νομίζω ότι έτσι όπως πάει ο ΠΑΟΚ, βλέπω ότι το πάει καλά. Δηλαδή θεωρώ ότι μπορεί εύκολα ή όχι να καταφέρει το στόχο. Τι χρειάζεται αυτός που είναι μπροστά στην εστία τελικά? Είναι ταλέντο, είναι καθαρό μυαλό, είναι εμπειρία? Εσύ το είχες. Δηλαδή όταν εγώ είχα την αίσθηση όταν βρισκόσουν μπροστά στο τέρμα ότι ενστικτοδός θα κάνεις αυτό που πρέπει. Δεν θα μπουν όλα, δεν γίνεται. Ωραία. Αλλά αυτό που έχει ο Πρίγιοβιτς είναι δουλεμένο, είναι ταλέντο, είναι καθαρό μυαλό, είναι αντοχή στην πίεση? Πιστεύω ότι είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι το έχω. Αν το έχεις και δεν δουλέψεις, δεν θα το βγάλεις ποτέ. Αν δουλέψεις και δεν το έχεις, δεν θα το βρεις ποτέ. Σίγουρα είναι ψυχολογία, σίγουρα είναι να σου πάει η ομάδα. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μετράνε σε αυτό. Που μετράνε. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να το έχεις. Αυτό ξεκινάει βέβαια από τη μικρή μας ηλικία. Όλα τα παιδιά είναι πάρα πολλά πράγματα, νομίζω. Και δεν είναι εύκολο όσο φαίνεται. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί είναι πολύ απλό, δηλαδή φαίνεται πολύ απλό, αλλά πολλές φορές χάνονται κάποια γκολ και λες δεν γίνεται να το χάσεις, και όμως είναι δύσκολο. Μάλιστα. Έστω και το απλό, γιατί τα απλά συνήθως είναι τα πιο δύσκολα. Επειδή ξέρεις και τη θέση και επειδή ξέρεις, έπαιξες πάρα πολλά χρόνια, όταν ανοίγει μια κουβέντα, π.χ. ο Πρίγιοβιτς δεν είναι καλός σε κάποιους τομείς. Ωραία. Αλλά τη βάζει μέσα. Ο προπονητής της ομάδας είναι υποχρεωμένος να τον διατηρεί, γιατί απλά τη βάζει μέσα, και να ζητάει από τους άλλους να καλύψουν όποια δυναμία μπορεί να έχει ο παίκτης? Εντάξει, αυτό που θέλω να πω είναι ότι στην περίπτωση είτε του Πρίγιοβιτς είτε οποιοδήποτε παίχτη, προσωπικότητα, κάποιοι παίκτη που βλέπεις ότι τραβάει, το πιο βασικό είναι η διαχείριση. Ναι. Και η διαχείριση όχι μόνο του Πρίγιοβιτς, η διαχείριση όλων των παιχτών, γιατί ούτε μόνο στο Πρίγιοβιτς θα πάρει το πρωτάθλημα, έτσι, όσο και αν φαίνεται. Ούτε ο προπονητής θα πάρει μόνο στο πρωτάθλημα, θα το πάρει το πρωτάθλημα όλοι μαζί, ακόμα και η διοίκηση που ξεκινάει από εκεί. Ο κόσμος, εσείς, και πάνω απ' όλα όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό, και αυτό μου νομίζω ότι φέτος το βλέπω καλύτερα από όλες τις χρονιές, είναι η διαχείριση σε όλο το φάσμα του ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνεις τι εννοώ ΠΑΟΚ? Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι οι 11 που μπαίνουν μέσα, είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο για μένα όσο έζησα, όσο ήμουν εκεί δηλαδή και έζησα το... Είναι μια μεγάλη κουβέντα, η οποία για μένα πολλές φορές από την πολλή αγάπη όλων αυτό πνίγεται. Γεγονός. Φέτος βλέπω ότι παιχνίδι με παιχνίδι είναι ξεχωριστό, είναι κάτι άλλο. Δεν σκέφτονται όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι μιλάω έτσι με κάποιους και από ό,τι ακούω, παιχνίδι με παιχνίδι. Και για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έχει ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ τώρα εκεί με τη Λάρισα, ιδιαίτερο παιχνίδι, για μένα πολύ δύσκολο, γιατί τα πιο δύσκολα παιχνίδια είναι τα εύκολα.
και εκεί πρέπει να συγκεντρωθεί. Να μην επηρεαστεί ούτε από το ότι είχε γίνει στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε τι θα γίνει στο επόμενο. Και νομίζω ότι τα έχει καταφέρει καλά φέτος. Είναι αυτό που λέμε κλισέ, κάθε παιχνίδι ξεχωριστά, αλλά αλλιώς δεν μπορείς να φτάσεις στο τέλος. Σίγουρα. Δεν υπάρχει. Το κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό και είναι δύσκολο. Σου είπα, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθείς εκεί, ψηλά. Το να φτάσεις είναι εύκολο. Έχει φτάσει πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν... Εννοώ, πολλοί έχουν φτάσει εκεί, αλλά είναι δύσκολο να μένουν εκεί. Γενικά στη ζωή μιλάμε, δεν μιλάω μόνο για το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Φέτος έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ έχει ίσως επειδή μαθαίνει από κάποια λάθη που είχε κάνει στο παρελθόν. Μπορεί. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο στιβαρός γενικά. Έχεις δίκιο, θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Σε όλα τα επίπεδα. Εσύ ήρθες στον ΠΑΟΚ ως πρώτος σκόρερ της Β' Εθνικής. Αν θυμάμαι καλά, έχεις 18 γκολ, 11 ασίστ. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν θυμάμαι τώρα. Αν θυμάμαι καλά, από τον Θρασίβουλο. Και βρέθηκες ξαφνικά σε ένα καινούριο project, το οποίο ουσιαστικά έλεγχε ο Φερνάντο Σάντος. Πώς σε βελτίωσε εκείνη η χρονιά, πώς σε έκανε να σκέφτεσαι διαφορετικά το ποδόσφαιρο? Γιατί εγώ, σαν δημοσιογράφος, από εκείνη τη χρονιά και μετά είμαι άλλος σαν δημοσιογράφος, εντάξει. Από την πρώτη χρονιά του Σάντος. Εσύ πώς το έζησες? Σταύρο, για μένα ήταν, δεν σου κρύβω, ήταν πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αν και δεν σου κρύβω ότι στην αρχή είχα φτάσει, επειδή είχαμε έρθει και πολλές φορές κοντά, είχαμε μιλήσει αρκετές φορές. Για μένα στην αρχή ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Παρεμβολές, καταλαβαίνεις. Ναι, πήγε να σχόλασε. Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά. Εξελίχθηκε βέβαια ίσως την πιο όμορφη χρονιά για μένα. Γιατί σίγουρα πήρα πάρα πολλά, όπως είπες και εσύ, και από τον κύριο Σάντος, αλλά και από την ομάδα. Γιατί, όπως προείπες, άλλαξε το ρου και στην οτροπία και στο τι είχε ζήσει μέχρι τότε ο ΠΑΟΚ. Βέβαια το ήσα για λίγο και είμαι ευγνώμων γι' αυτό και του Προέδρου και στο γνώρισα εκεί και με εμπιστεύτηκαν. Και νομίζω ότι κατάφερα ό,τι κατάφερα. Θυμάμαι την αμφισβήτηση που υπήρχε. Είχαμε πάρει εσένα τον Θρασίβουλο και τον Μπακαγιώκο από τη Λάρισα μετά από κακή χρονιά. Μετά από χρόνια, ξέρεις πόσες φορές μου λένε, ρε εσύ τότε να πούμε πόσο αποτελεσματικοί ήμασταν. Ναι, αποτελεσματικοί ήμασταν, αλλά μέχρι να γίνουμε αποτελεσματικοί μας είχε φύγει το σηκώτι με αυτά που ακούγαμε. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο για εσάς να διαχειριστείτε αυτό το πράγμα. Ναι, ήταν γιατί υπήρχε αυτό που λες. Αλλά νομίζω ότι με τη διαχείριση και της διοίκησης που ήταν πολύ σημαντική και του προπονητή, όλα νομίζω ότι ήθελαν χρόνο. Ο χρόνος έδειξε όλα αυτά που προείπες. Και νομίζω ότι ήταν μια καλή χρονιά. Ωραία. Εμείς από την πλευρά μας να ευχηθούμε να είσαι πάντα καλά. Δεν ξεχνάμε ότι πέρασες από εδώ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και ότι τίμησες με τη φανέλα της ομάδας, έχοντας απίστευτη προσφορά εκείνη τη χρονιά. Σε ευχαριστούμε και καλή συνέχεια. Το μικρό πότε θα τον φέρεις στην Τούμπα? Ο μικρός τώρα μόλις μπήκε στο αυτοκίνητο και... είναι ο επόμενος στόχος, είναι να έρθει στο γήπεδο. Αλλά με προτάσμα. Ωραία, Ηλία μου. Σε περιμένουμε τότε πώς και πώς. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Και εμείς. Ευχαριστούμε, Ηλία. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Αναστασάκος. Τον είχε αποκτήσει ο ΠΑΟΚ από το Θρασίβουλο με 20 γκολ σε 35 εμφανίσεις την προηγούμενη χρονιά. 7 γκολ σε 21 παιχνίδια με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Καθόλου άσχημα. Νομίζω από τους παίκτες που αφήνουν πολύ θετική εικόνα και το θυμάσαι και μετά από χρόνια και λες ότι ήταν τίμιος, ρε παιδί μου. Αυτό που ήρθε να προσφέρει το πρόσφερε και με το παραπάνω.
Ναι, και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο που να έχει να πει κάτι αρνητικό για τον Αστασάκο. Ναι. Παρότι φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ μόλις μία σεζόν. Δηλαδή ναι. Δεν έμεινε ούτε 5 χρόνια ούτε 7. Και σαν χαρακτήρα. Αλλά και νομίζω σαν... κέρδισε ο ίδιο παίκτη. Το δικαίωμα να είναι από του αγαπητού ανθρώπου στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα και 10 χρόνια μετά την αποχώρησή του από την Τούμπα. Τώρα από την άλλη, η Λάρισα ένα θέμα έχει μόνο. Είναι εκτός ο Κόεφ που είπε στη θλάση στο μάτσο των Πανιόνιο την Κυριακή, οπότε είναι εκτός σίγουρα. Από εκεί πέρα είναι όλοι μέσα. Έχει επιστρέψει ο Καρανίκας που και αυτός πριν από τον Πανιόνιο ήταν εκτός. Αλλά θέμα δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, άμα μπει στέργιο σελίδα της Λάρισας, θα δεις. Δήλωσε Αλέξη Κούγια. Τοποθέτησε Αλέξη Κούγια. Προσωπική δήλωση Αλέξη Κούγια. Ανακοίνωση Αλέξη. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Είναι μόνο αυτό. Ναι. Δέστε τώρα. Τίποτα. Πάνε προς τα κάτω που είναι τα θέματα. Α, όχι. Δεν είναι προς τα κάτω. Ναι. Στο κινητό. Στο κι... Α, το βλέπεις. Ανακοίνωση. Ναι. Προσωπική δήλωση. Ανακοίνωση προσωπική δήλωση. Δεν υπάρχει έμβλημα αυτό. Είναι λίγο 4 στα 4 είναι προσωποκεντρική η σελίδα, θα λέγαμε. Λέει, είναι το ίδιο πράγμα. Τη Λάρισα. Δεν υπάρχει αυτό. Προσωπική δήλωση κυρία Αλέξη Κούγια. Προσωπική δήλωση κυρία Αλέξη Κούγια και το ίδιο ξανά. Και δεν έκανα τον κόπο να βάλουν δύο διαφορετικές φωτογραφίες, βλέπεις έτσι. Τώρα εντάξει. Την είχαμε πρόχειρη, την κοπανίσαμε, δεν βαριέσαι. Δηλαδή, η ιστοσελίδα ομάδας, κανονικά. Official, επίσημο. Και να μην υπάρχει τίποτα για την ομάδα. Θα το ξαναδείς πουθενά αυτό. Νομίζω πως όχι. Η οποία Λάρισα παλεύει να πάρει τον Μποζίνοφ από ό,τι διάβαζα τώρα. Παίκτης που έχει περάσει από αρκετές ομάδες, αρκετά έμπειρος για την επίθεση. Το παλεύουν, αλλά και είναι δύσκολο γιατί είναι πάρα πολύ υψηλές οι απαιτήσεις του. Και υπάρχει μία προσπάθεια από την Λάρισα να τον πάρει το Δεκέμβρη. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει για το παιχνίδι της Κυριακής. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ΠΑΟΚ να κάνει την. Ποια νίκη? 13η αγωνιστική, νομίζω. Είναι 12η. Τη 12η σε 13 παιχνίδια. Όχι 10 παιχνίδια, όπως γράψαμε πριν. Όχι, ναι. 13 είναι τα μας, παιδιά. Ναι. Να πάρει λοιπόν ο ΠΑΟΚ την 12η νίκη του, να αφήσει και τη Λάρισα πίσω, να δει πώς θα πάρει την πρόκριση με την Πάτε. Θα έρθει, πιστεύεις, ο Κούγιας, γιατί 100% θα έρθει. Διάβαζα ότι... Όχι, το έχει προαναγγείλει και ο ίδιος. Το River Boca είναι στο μυαλό του, ρε παιδί μου, και αυτό. Το έχει λίγο πιο ψηλά, για κάποιο λόγο. Νομίζω θα είναι στην Τούμπα, το προαναγγείλει και ο ίδιος. Θα είναι πάγκο, θεωρείς? Γιατί όχι. Έχει δει παιχνίδι και από τη Σουίτα. Κούγιας, τα καλά χρόνια, τα καλά χρόνια με το Σαββίδι. Όπου θέλει τα βλέπει. Μπορεί να κάνει και την επόπτηση κάποια φάση, δεν έχει θέμα. Ας κερδίσει ο ΠΑΟΚ και κάνει και η Λάρισα και ο Κούγιας ό,τι θέλουν συνέχεια. Καλή επιτυχία να έχουν, την Κυριακή να χάσουν. Και να συνεχίζει ο ΠΑΟΚ αυτό που έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν. Να παίρνει νίκες, να δημιουργεί εκνευρισμό στους αντιπάλους, να τους φέρνει πολλές φορές σε απόγνωση, να επιστρατεύουν όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. Εφημερίδες, τους σελίδες, εξαπτέρυγα, ανθρώπους. Με πληρωμένες έτσι πένες και πληκτρολόγια. Εντάξει, αυτό πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Τρία παιχνίδια απομένουν με τη κάθε Λάρισα. Νίκη που κάνει ο ΠΑΟΚ δημιουργεί εκνευρισμό στους αντιπάλους και απόγνωση. Mm-hmm. Γιατί σιγά σιγά τα παιχνίδια λιγοστεύουν. Τρία είναι, Λάρισα, Λεβαδιά και Γιάννα. Και πας αυτό, αυτά τα τρία. Εντάξει, είναι άλλα 18, εντάξει, αλλά ξαναλέω, ναι, από τη που ο ΠΑΟΚ έχει μια απόσταση 6 βαθμών και τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, κάθε νίκη που έρχεται φέρνει τον Ολυμπιακό σε πολύ δύσκολη θέση. Σίγουρα. Δηλαδή πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ δύο ήττες μάλλον, που έχει να χάσει από τον περασμένο Μάρτιο στην Τρίπολη, ναι, για να το φτάσει ο Ολυμπιακός, εάν κάνει το απόλυτο, που είναι και αυτό λίγο δύσκολο, εντάξει. Άρα αυτές οι δύο ήττες, όταν δεν έρχονται και περνάνε οι αγωνιστικές και έχει ο Ολυμπιακός στο μυαλό του ότι πρέπει να παίξει και στην Τούμπα, τα πράγματα ζορίζουν. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Νίκη και με τη Λάρισα. Μακάρι να είναι η Τούμπα γεμάτη ή σχεδόν γεμάτη. Το ιδανικό θα ήταν γεμάτη. Εντάξει. Κοίτα, φαίνεται ότι θα έχει πολύ κόσμο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω σε όλα τα παιχνίδια φέτος είχε πολύ κόσμο. Το ίδιο πάει να γίνει και την Κυριακή. Ναι. Υπάρχει μια νέα καθυστέρηση στο θέμα της εγκληματικής οργάνωσης και της συμμορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω πότε θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Σε ένα χρόνο, 2, 5, 25, όταν θα έχουν παραγραφεί τα πάντα, εάν υπάρχουν ένοχοι, okay. Ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση στο βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών που παρέπεμπε σε δίκη 28 παράγοντες
συμπεριλαμβανομένο και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ποδοσφαιριστές μέσα, διαιτητές, προπονητές για κακοκληματική αλλίωση αποτελεσμάτων αγώνων και πλημελιματική σύσταση συμμορίας. Βαριά ονόματα μέσα. Ναι, δεύτερη φορά όμως που υπάρχει καθυστέρηση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Ασκήθηκε σήμερα έφεση από τον εισαγγελέα. Τελευταία μέρα της σχετικής προθεσμίας και να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η ιστορία σε ένα δικαστικό πλαίσιο και ένα σύστημα που χαρακτηρίζεται από την φοβερή καθυστέρηση. Mm-hmm. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε, όχι στην τελική ευθεία, καθώς σήμερα θα πάμε μέχρι και τις 3. Έχετε οπότε λοιπόν 1 ώρα και 20 λεπτά για να διεκδικήσετε ένα από τα 10 εισιτήρια που δίνουμε για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Πάντε Μπόρισοφ την ερχόμενη Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. FM και ενώ ΠΑΟΚ και ενώ ονοματεπώνυμο στο 545-26. Η κλήρωση 2 λεπτάκια πριν τις 3. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, γιατί είπαμε και πριν ότι έχει αγώνα αύριο στις 3.30 με το Λαύριο στην Αθήνα. Ο Νίκος Μοσχοβίτης εννοείται ότι έχει όλο το ρεπορτάζ και ξέρει πολλά περισσότερα από εμάς και θα μας τα πει όλα. Νίκος, έχουμε καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Σιγά μην ξέρεις. Τα πάντα ξέρει, να ξέρεις. Τι είναι, παιδιά? Τι σιγά γίνεται μην ξέρεις περισσότερα πράγματα από εμάς. Εγώ λέω ότι ξέρει. Ναι. Εγώ λέω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει, Σταύρο, ναι, να κάνουμε ένα επιτελείο τέτοιο, ναι, το οποίο να είναι πώς έχει ο Θέμος στο όλα στις τηλεοράσεις, όταν έγινε τις εκπομπές. Να υπάρχει ένα αντίστοιχο για το ραδιόφωνο όλα, ωραία, και να μπορούμε να κόβουμε ό,τι θέλουμε και να φτιάχνουμε μια πολύ ωραία μια φορά την εβδομάδα να γίνεται. Ναι, όχι κάθε μέρα. Γεγονός. Γεγονός. Να δίνει διάφορες ωραίες ατάκες, ας πούμε. Όπως παραδείγματος χάρη αυτό που στέλνει στην αρχή. Φέρε, στείλτε εισιτήρια. Ναι, στείλτε εισιτήρια, είπε ο άνθρωπος. Δεν το βρίσκω αστείο, Σταύρο. Εγώ το βρίσκω. Εγώ δεν το βρίσκω. Θα έχουμε πολύ ψωμί. Απλά θα χρειαζόμαστε ένα επιτελείο τουλάχιστον 10-15 ατόμων που όλη μέρα να ακούνε και να είναι σε θέση μετά να κόψουν και να φτιάξουν. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι ένα πολύ καλό κόνσεπτ, το σκέφτομαι χρόνια, δεν έχω το κεφάλαιο. Ναι, ναι, είναι δύσκολο εγχείρημα. Ναι. Όντως. Δηλαδή η Ελληνοφρένεια τι κάνει, ρε φίλε, τόσα χρόνια. Ναι. Γιατί ναι, μίλησε για τηλεοπτικό. Έχει κόσμο που είσαι για να κάνω αυτή τη δουλειά. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Να πούμε λίγο αυτό για τον Σκάρφια, τι ωραίες ευχές έστειλε. Ναι. Είναι, Νίκο, το έχεις δει αυτό? Ποιο? Ο Αός Σκάρφιας. Χθες. Επίσης δεν ξέρουμε καν που είναι. Δεν ξέρω που είναι, πραγματικά. Ανέβασε ένα post και λέει: με τη σειρά μας να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους Νίκους και τις Νίκες. Ακόμα και σε αυτοί που μετά από 8 αγωνιστικές δεν έχουμε πάρει. Είναι στον ομό Θεότιδας. Ο Αός Σκάρφιας. Ναι, προφανώς η αντίπαλη ομάδα, ρε παιδί μου, από το κοντινό χωριό λέγεται Νίκη κάτι. Εντάξει, δεν έχει κερδίσει. Για μένα παραμένει κορυφαία εκείνη η ατάκα, το 8 ήρθαν 5 δρόμο, κάπως έτσι πως ήταν εκείνο. 4 δρόμο, 5 ήρθαν. Ναι, κάτι τέτοιο ήταν. 3 ήρθαν 6 δρόμο. Ναι, τελειάρες αριθμός ήταν, ωραία. Νίκο, στο Λαύριο πάω καύριο, από πότε είναι μαζεμένοι? Στο Λαύριο πάω καύριο, ναι, σωστά. Στο Λαύριο πάω καύριο. Αναχωρεί σε λίγο και μετά θα έχουμε και αποστολή, έτσι, γιατί η ομάδα φεύγει το απόγευμα, τελειώνει την προετοιμασία της, η οποία εντάξει έγινε με αρκετά προβλήματα. Με αρκετούς παίκτες να λείπουν λόγω εθνικών ομάδων, αλλά ακόμα και κάποιοι που επέστρεψαν ή κάποιοι που άρχισαν να επιστρέψουν δεν ήταν στο 100%. Δηλαδή ο Μορέιρα γύρισε χθες. Έκανε μια προπόνηση χθες, μια προπόνηση σήμερα και αύριο αναμένεται να παίξει. Περιμένουμε να μάθουμε τι γίνεται με τον Κόνιαρη, γιατί γύρισε με μια ίωση από την εθνική ομάδα. Οι παίχτες που ήταν στην Εθνική Ελλάδος γύρισαν την Τρίτη, Χρυσικόπουλος, Αθηναίος και Κόνιαρος. Ο Κόνιαρος από την Τρίτη δεν έχει προπονηθεί λόγω της ίωσης που ταλαιπωρεί. Λογικά θα ακολουθήσει την αποστολή, αλλά σίγουρα και αυτός δεν είναι στο 100%. Παίχτες που είχαν θέματα τραυματισμών, δηλαδή νωρίτερα κατά τη διάρκεια της διακοπής και ο Τέπιτ και ο Γκάρετ, είναι κανονικά διαθέσιμοι. Ο Γκάρετ αυτό το θέμα που είχε στον Αντίχειρα δεν ήταν κάτι σοβαρό όπως αποδείχθηκε μετά από τις εξετάσεις που έκανε. Και χθες και σήμερα προπονείται κανονικά και ο Γκάρετ. Οπότε η όλη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με το Λαύριο μετά τη διακοπή είναι έτσι προβληματική. Με θέματα, με παίχτες που λείπανε, με παίχτες που μπορεί και να λύσουν κιόλας, γιατί δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Αλλά σίγουρα η προετοιμασία έχει γίνει με διάφορα προβλήματα, με απουσίες, με παίχτες που έχουν χάσει προπονήσεις και όλα αυτά. Από πότε είναι μαζεμένοι όλοι?
τελικά από χθες. Ναι, αφού Μορέιρα χθες γύρισε. Μόνο Μορέιρα έλειπε. Λείπανε και ο Αθηναίου, ο Κόνιαρης και ο Χρυσικόπουλος. Αυτοί την Τρίτη επέστρεψαν από εθνικές ομάδες. Γίναν και τέσσερις προπονήσεις. Έπαιξε Κυριακή βράδυ στην Αγκόλα, αλλά τα παιδιά εκεί της Ομοσπονδίας δεν είναι και τόσο συνεργάσιμα. Και γύρισε χθες. Κυριακή βράδυ και γύρισε Πέμπτη. Γιατί οι πτήσεις που του κλείσανε ήταν και Τετάρτη. Εντάξει, δεν νομίζω που ο Μορέιρα να μην ξέρει ότι είναι αργά τα παιδιά εκεί. Ναι, τα παιδιά εκεί ζήτησαν τον Μορέιρα πριν το ματς με τον Άρη. Το αίτημα το οποίο όταν ήρθε στα γραφεία το κοιτούσαν όλοι, ξέρεις, σαν να είναι φάρσα. Ναι. Και εμείς μπορεί να μην το είδαμε το αίτημα, ρε φίλε, εντάξει, τι κάνουμε. Ναι, τέλος πάντων. Okay. Απλά ο Μορέιρα άρχισε να επιστρέψει, είναι η αλήθεια. Όχι με δική του ευθύνη, όχι δηλαδή ότι ήταν να φύγει, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα και έχασε την πτήση και γύρισε Πέμπτη. Ναι. Γιατί τέλος πάντων έτσι τα κανόνισε η Ομοσπονδία της Αγκόλας, τέλος πάντων. Okay. Αλλά οι παίχτες, ας πούμε ότι αν κάνει και ο Κόνιαρης σήμερα, θα κάνουν σήμερα όλοι μαζί, μία προπόνηση. Αυτό είναι για το μάτς με το Λαύριο. Κόνιαρης, δηλαδή παρότι μεσολάβησε, ας πούμε, διακοπή και μπορείς να πεις ότι υπήρχε ξεκούραση για αρκετούς, τέσσερις παίχτες και παιχνίδια κάνανε και ταξίδια είχαν. Και υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση με τον Μορέιρα, η προετοιμασία έχει γίνει με προβλήματα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι συνηθισμένη στον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι συνηθισμένη να παίζουν παιχνίδια με μία-μία μισή προπόνηση ουσιαστικά, αλλά απλά αυτή τη φορά επειδή ήταν διακοπή, ίσως να περίμενες λίγο να έχει περισσότερο χρόνο να δουλέψουν όλοι μαζί. Νίκο, το Λαύριο σε τι κατάσταση είναι? Κοίτα, το Λαύριο δεν είναι η ομάδα περσινή σίγουρα, δεν είναι η ομάδα που πέρσι μέχρι ένα σημείο τη σεζόν τα πήγε καταπληκτικά. Έχει τρεις νίκες και τέσσερις ήττες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Μάλιστα η μία νίκη είναι υποαίρεση, γιατί έχει κάνει ένσταση ο Κολοσσός για τα τελευταία 31 δευτερόλεπτα και θα ξαναπαιχτούνε, γιατί δικαιώθηκε. Εκεί το παιχνίδι πόσο ήταν εκείνη την ώρα? 69-67 θυμάμαι καλά. Το Λαύριο μπροστά? Το Λαύριο μπροστά. Κατοχή Κολοσσός. Νομίζω έχει την μπάλα το Λαύριο και έχει κάνει να περάσει το κέντρο πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Το οποίο φυσικά η τρίτη δεν το είδε. Ναι. Ωραία. Τήρησαν, φώνασαν τον Κολοσσό από εδώ, από εκεί, πήγαν, έκαναν ένσταση και βλέποντας το βίντεο στο ΣΕΑΒ, στο δεύτερο βαθμό, τους δικαίωσε. Γιατί πρέπει να έκανε 11 δευτερόλεπτα να περάσει το κέντρο. Η παράβαση είναι στα 8, για όσοι το ξέρουν. Έτσι, δηλαδή φαινόταν όχι με γυμνομάτι, δηλαδή έλεγες ότι θα τελειώνει η επίθεση, όχι ότι δεν πέρασε το κέντρο. Ναι. Και όμως η τρίτη δεν το έδωσε εκείνο. Απίστευτα πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Γενικά το Λαύριο έχει μια εύνοια. Έχει κάποιες καλές σχέσεις με μία από τις μεγάλες ομάδες της χώρας. Ναι. Οπότε και πέρσι το είχαμε καταλάβει. Και φέτος, σε εκείνο το παιχνίδι με τον Κολοσσό που έπρεπε να το κερδίσει, γιατί δεν έχει ξεκινήσει καλά και γενικά δεν είναι η ομάδα περσινή, το πήραν όλο το μήνυμα ότι έπρεπε να κερδίσει. Okay, εντάξει. Ο Αναστόπουλος είναι διαιτητής, πολύ έμπειρος. Τι να πω. Πού μας έπαιξε, το περιμένουμε να το δούμε. Πού μας έπαιξε και μου γύρισε το μάτι, εντός, ένα παιχνίδι εντός. Εντάξει, πάρα πολλά παιχνίδια που έχει φύγει ο Αναστόπουλος. Έτσι, θα να υπάρχουν και παιχνίδια που του έχουν ξεφύγει. Ναι. Είναι... Μπορεί να μου γύρισε και με το μάτι που... χωρίς λόγο τώρα. Εντάξει, αλλά λέμε τώρα. Είναι η ένταση του αγώνα, η καλή οπτική. Ναι. Είναι τα... Για το Λαύριο που λέγαμε, είναι πιθανό να επιστρέψει. Έτσι φαίνεται το ρεπορτάζ, θα επιστρέψει ο Χαραλαμπόπουλος, γιατί είχε ένα θέμα στον αχίλιο τέντα του προηγούμενο καιρό. Το τελευταίο μάτς που είχε κάνει ήταν με το Παναθηναϊκό, τέλη Οκτωβρίου. Από ό,τι διάβαζα για τις προηγούμενες μέρες, είναι κανονικά να επιστρέψει, να είναι διαθέσιμος για αυτό το αυριανό παιχνίδι. Δεν είναι εύκολο μάτς για τον ΠΑΟΚ. Απλά επειδή έχει μεσολαβήσει διακοπή και δεν υπάρχει πάλι αυτή η διαδικασία, τουλάχιστον τις προηγούμενες μέρες δεν υπήρχε διαδικασία των αγώνων παύλα ταξιδιών. Είναι μια ευκαιρία, θα πω εγώ, για να κερδίσει. Βέβαια από την άλλη, είναι μια ευκαιρία για να κερδίσει, αλλά η προετοιμασία δεν έχει γίνει καλά. Δεν ήταν όλοι εκεί. Υπήρχαν πάλι προβλήματα. Απλά λέω ότι πρέπει να κερδίσει, γιατί μέχρι το τέλος του 18, ας πούμε τα δύο επόμενα παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Τα εντός έδρας. Οπότε πολύ δύσκολα θα πάρει κάτι από εκεί. Οπότε τα δύο εκτός που έχει,
ανάμεσα σε αυτά τα δύο μάτς που είναι το Λαύριο, αύριο, και με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη την παράλληλη εβδομάδα, είναι παιχνίδι το οποίο θα πρέπει να τίποτα κερδίσει. Έτσι, γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ ότι έχει καμιά καβάτσα καλή μέχρι στιγμή στην βαθμολογία, 4-3 είναι. Δηλαδή από όσο με το Λαύριο που δεν έχει ξεκινήσει το καλό όσο λέμε, είναι με νίκη. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει εκτός έδρας νίκη μέχρι τώρα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Από την ΑΕ έχει χάσει από το Χολαργό, έχει χάσει από τον Ήφαιστο, όπως θα έχει χάσει τα παιχνίδια, στο καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχει νίκη μέχρι τώρα εκτός έδρας. Και νομίζω θα είναι καλό να κερδίσει, να συνεχίσει δηλαδή από εκεί που σταμάτησε πριν διακοπή, γιατί έχει και μπροστά ένα πολύ σημαντικό μάτι Τετάρτη με τη Βενέτσια. Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό για την προσπάθεια πρόκληση, για να προκριθεί. Πρόκληση, αν καταφέρει να το πάρει, νομίζω ότι... Εντάξει, δεν σου λέω ότι προκρίθηκε, αλλά είναι πολύ σημαντικό βήμα. Δηλαδή πια και στην Ευρώπη φτάνουμε στο σημείο των αγώνων που αρχίζουν να κρίνονται πράγματα. Δηλαδή λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι οκ, okay, και να χάσει εδώ μπορεί να το βρει κάπου αλλού. Επλέον μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο από την ερχόμενη εβδομάδα στο Champions League, ό,τι χάνεις δεν γυρνάει πίσω. Αυτό με τη... Αν είχαμε πάρει αυτό με τη Χαποέλ, θα είχαμε ελπίδες και για δεύτερη θέση, λέω εγώ. Ναι, συμφωνώ. Mm. Και επίσης, τώρα πήγαμε στη Βενέτσια, πήγαμε στο μάθημα με το παιχνίδι, okay. Απλά η Βενέτσια είχε ξεκινήσει καταπληκτικά, πάρα πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα και στην Ιταλία και στην Ευρώπη, και είχε κάνει κοιλιά πριν τη διακοπή. Δηλαδή είχε, ας πούμε, και τη Φριμπούργκ την κέρδισε στην Ελβετία στην παράταση. Είχε χάσει από την Αρμάν, είχε χάσει κι άλλο να μάθει στην Ιταλία. Δεν πατούσε τόσο καλά όσο πατούσε το ξεκίνημα, ήρθε πάνω στην διακοπή. Δηλαδή σε ένα μέρος μπορεί να αντιβόλευσε κιόλας. Okay, και είχε νομίζω και εύκολο παιχνίδι στο τελικό πρωτάθλημα τώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Είναι σημαντικό να κερδίσει ο ΠΑΟΚ και όλα τα επίπεδα αύριο. Είτε εύκολα, είτε δύσκολα, είτε με ένα πόντο, είτε με 10, είτε με καλή, είτε με κακή εμφάνιση, να πάρει αυτό που θέλει και να πάει μετά στο επόμενο παιχνίδι που, αν τα βάλω στην καρδιά, μπορεί να είναι και πιο σημαντικό. Okay. Αλλά εντάξει, πρέπει να κερδίσει και αύριο. Νίκο, χθες το βράδυ βγήκε και το σκεπτικό της δικαίωσης του ΠΑΟΚ για το μάτς με τον Άρη. Ουσιαστικά καταρρίφθηκαν όλα, έτσι. Ναι, για πες λίγο γι' αυτό την ιστορία όλη, έχει ενδιαφέρον. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα στο γήπεδο, εντάξει. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι τελειώνει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άρη και από πλευράς Άρη βγαίνει μια διαρροή ότι έχει τραυματιστεί ο αντιπρόεδρος της Sky Άρης, ο Νίκος Κάλλελ. Έχει τραυματιστεί από αντικείμενο βέβαια από την κερκίδα. Και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία του αντιπροέδρου της ΚΑΕ με ένα τσιρό του μέσα από το ποδητήριο, πάνω από το φρύδι του. Σας θυμίζει κάτι? Ναι, μας θυμίζει. Συνέχισε. Κάτι σας θυμίζει. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτή η συγκεκριμένη αναφορά παίζει σε κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης, προφανώς και του Άρη, έτσι. Και στην έκθεση της η αστυνομία, επειδή στο φύλλο αγώνος υπήρχε μια αναφορά για ευρεστικό σύνθημα, υπάρχει και η έκθεση αστυνομίας η οποία γράφει μέσα την αναφορά του Άρη. Ναι. Όχι ότι η αστυνομία έχει την αναφορά της, ναι, ότι χτύπησε ο αντιπρόεδρος. Μέσα στην έκθεση της γράφει ότι από πλευράς Άρη μας αναφέρθηκε αυτό. Mm. Οπότε λοιπόν το βλέπει ο δικός δικαστής και καλή σε απολογία τον ΠΑΟ. Ωραία. Mm-hmm. Στον ΠΑΟ όμως, επειδή πραγματικά το σκηνικό δεν έχει αντιληπτό από κανέναν. Έτσι. Δηλαδή έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε γήπεδο που κάτι γίνεται και μπορεί πολλές φορές να πάρει χαμπάρι, αλλά όλο και κάποιος θα το έχει πάρει χαμπάρι. Έτσι, δεν είναι. Ναι. Κάποιος θα πει εδώ κάτι έγινε. Λοιπόν, όντως σε εκείνο το παιχνίδι δεν πήρε χαμπάρι κανείς να γίνεται τίποτα. Λοιπόν, και κάθονται στον ΠΑΟ και βλέπουν όλο το βίντεο από την κάμερα που είναι στραμμένη στον πάγκο του Άρη, γιατί ο αντιπρόεδρος του Καϊάρης ήταν από δίπλα στον πάγκο ουσιαστικά. Βλέπουν το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας σε όλο το παιχνίδι. Έτσι, η αναφορά που έχει γίνει είναι ότι το σκηνικό, δηλαδή το αντικείμενο που υποτίθεται ότι δέχτηκε, ήταν στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Ναι. Έτσι. Ο ΠΑΟ λοιπόν κάθεται και βλέπει όλο το βίντεο. Και από το βίντεο βλέπετε δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Όταν λέμε τίποτα, δηλαδή δεν είναι ότι έπεσε ένα αντικείμενο δίπλα του. Ναι, και αστόχησε. Ναι, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Εν τω μεταξύ, δίπλα από τον πάγκο του Άρη είναι ο υπεύθυνος της αστυνομίας για την τέλεση του αγώνα. Ο ταξίαρχος, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είναι ο υπεύθυνος του αστυνομικού τμήματος Πηλέας, που επίσης και αυτός είναι επικεφαλής για την εξαγωγή του αγώνα. Δηλαδή, αν γινόταν οτιδήποτε, ήταν ακριβώς δίπλα η αστυνομία. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το δείχνει ο ΠΑΟΚ στον αθλητικό δικαστή, το βλέπει ο αθλητικός δικαστής, έτσι, και βλέπει ότι δεν υπάρχει τίποτα το μεμτό. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Ο Άρης όμως, mm-hmm, αφού έχει κάνει όλο αυτό το σκηνικό, έχει στείλει και υπόμνημα, mm-hmm, στο οποίο κάνει λόγο για επίθεση, στοχευμένη επίθεση στον αντιπρόεδρο της ΚΑΕΑΡΙΣ, έτσι έγραφε στο υπόμνημα, mm-hmm, και ζητάει εκτός από χρηματικό πρόστιμο, που να επιβληθεί στο ΠΑΟΚ, να επιβληθεί και τιμωρία έδρας, γιατί έχει θεωρητικά τραυματιστεί μέλος της αποστολής.
Αυτό, αν θυμάμαι καλά, παίρνει από 1 μέχρι 4 αγωνιστικές. Ναι. Έτσι. Αυτό το στέλνει σε υπόμνημα ο Άρης. Ναι. Δηλαδή, πέρα από τη διαρροή που μπορεί να είναι και κάτι, όχι που μπορεί, είναι κάτι ανεπίσημο, στο υπόμνημα που έχει στείλει στον αθλητικό δικαστή, γράφει αυτά τα πράγματα μέσα. Ξαναλέω για κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Και όταν λέω δεν έχει γίνει, το λέω γιατί έχω γνώση, έχω δει το βίντεο. Ότι πραγματικά δεν έχει συμβεί απολύτως τίποτα. Όταν λέμε απολύτως, απολύτως. Έτσι. Τώρα, τι ήθελε να κάνει ο Άρης, κάπου πάει το μυαλό μου. Ήταν τιμωρήσει τον Πάοκ. Δεν το καταλάβω. Να τιμωρηθεί ο Πάοκ, ο οποίος έχει κάποια οικονομικά θέματα, να πάρει να είναι ακόμα χειρότερα. Να μην μπορεί να πάρει ούτε τα 1000 εισιτήρια. Αυτό. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Ωραία. Μια πρακτική. Και ξαναλέω ότι αν αυτό το σκηνικό το οποίο περιγράφω θυμίζει άλλες καταστάσεις, σε εκείνη την κατάσταση που θυμόμαστε όλοι από πέρυσι στην Τούμπα, υπήρχε κάποια αφορμή. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα. Αλλά έπεσε μια κορδέλα, ρε φίλε. Ναι. Έτσι δεν είναι. Τον βρήκε, απλά... τον βρήκε εκείνο. Υπήρχε κάτι, ένα πάτημα για να φωνάξει ο άλλος. Εδώ δεν υπήρχε τίποτα. Αποδεδειγμένα δεν υπήρχε τίποτα. Ναι. Και αποδεδειγμένα και από την απόφαση του αθλητικού δικαστή. Έτσι. Όχι αποδεδειγμένα από μένα, δεν είμαι εγώ ο δικαστής ο εισαγγελέας. Ναι. Αποδεδειγμένα και από την απόφαση ο οποίος λέει ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Με το σκεπτικό που έγινε γνωστό χθες. Τι να πω. Είναι κάτι το οποίο πάω να το έχει κατά νου μόνιμα για το πώς λειτουργεί ο συντοπίτης. Εγώ ήμουν στο γήπεδο και δεν πήρα χαμπάρι απολύτως τίποτα. Κανένας και ήμουν και δίπλα. Να. Όλοι βασικά που ήμασταν. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχω καμία εικόνα. Εκεί ήμουνα. Κάτι θα είχα αντιληφθεί. Δημοσιογράφος είμαι. Μα όχι, να σου πω λιγάκι. Και εμείς να μην το παίρναμε χαμπάρι, ρε φίλε. Όταν θα βλέπαμε κάτι τέτοιο να γράφεται, κάποιος θα μας έλεγε ναι, ρε, εσύ έγινε, ναι, πέταξε ένας. Κατάλαβες. Από πίσω ήμουνα, δεν το καταλάβαινα. Από πίσω ήμουνα. Ναι, και να μην το. Βρε, μπορεί να μην το παίρνεις χαμπάρι. Μπορεί να σου κάνω αλλού κάτι να βλέπεις, κάτι άλλο. Okay. Κάποιος θα μας έλεγε μέσα από το ρεπορτάζ, όπως γίνεται πάντα στις περιπτώσεις. Ωραία. Ότι είναι αιρεθή, ένας πέταξε ένα και τον βρήκε. Okay. Αλλά ξαναλέω, επειδή έχουμε εικόνα από το βίντεο, δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε καν κάτι που να έπεσε δίπλα. Που να πεις ότι θα μπορούσε να σηκώσει μια φασαρία. Ότι κάτι έγινε, ότι κάτι έπεσε τέλος πάντων. Τι να πω. Εντάξει, έγινε και αυτό. Αλλά αντέδρασε σωστά ο Πάο. Αχ, τι ζούμε. Εντάξει, είναι... δεν θέλω να χαρακτηρίσω τι είναι αυτό που έκανε ο Άρης τώρα. Το καταλάβαμε εξ αρχής ποιος είναι ο στόχος. Αλλά πραγματικά θα πρέπει να ντρέπονται. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω από αυτή την ιστορία. Καταλαβαίνω ότι σε μια δύσκολη θέση. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο και οικονομικά είναι και αυτή δύσκολα. Καταλαβαίνω ότι έχουν να αντιμετωπίσουν και ένα λόγιο κάθε εβδομάδα. Αλλά εντάξει, αυτό ξεπερνάει τα όρια της αντιπαλότητας. Και δεν μιλάμε για οπαδούς, μιλάμε για διοικήσεις. Είναι unfair βασικά. Εγώ ναι. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει ποτέ κάτι ανάλογο. Ούτε σε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θυμάμαι να έχουν γίνει, που έχουν όσα έχουν γίνει μεταξύ τους τόσο καιρό και τόσα χρόνια. Κάτι ανάλογο δεν θυμάμαι να έχει γίνει. Γεγονός. Δηλαδή, να καταγγέλει κάποιος κάτι που δεν έχει, δεν υπάρχει ούτε υποψία ότι έχει γίνει. Ούτε υπόνοια. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων. Ωραία. Ούτε το πάω, δεν τιμωρήθηκε ούτε πρόστιμο. Και η αλήθεια έλαμψε. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλώς μεσημέρι. Bye. Καλή συνέχεια. Αύριο θα υπάρχει όλο το ρεπορτάζ και πριν από τον αγώνα με τον Λαύριο και στη διάρκεια και μετά φυσικά. Ο Νίκος θα κάνει και την περιγραφή για το site. Οπότε περισσότερο αύριο, νομίζω ότι το ΠΑΟΚ αυτό που έχει σημασία είναι να πάρει την νίκη στο Λαύριο και να ξεκινήσει καλά το σερί που έρχεται, γιατί τώρα έχει το μάτσο αυτό αύριο, μετά Τετάρτη τη Βενέτσια και μετά γενικότερα ξεκινάει πάλι ένα νέο σερί με αγώνες σε πρωτάθλημα και Ευρώπη ανά 3-4 μέρες. Και έχει και μεγάλα ταξίδια από ό,τι έβλεπα πάλι. Οπότε ειδικά για τον μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό να παίρνει κάποια παιχνίδια η ομάδα για να έχει την ίδια ψυχολογία με πριν. Ωραία, φτάσαμε στις 2 παρά 3 λεπτά. Δεν θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 3. Θα ανοίξουμε γραμμές από τις 2 μέχρι τις 3. Αφού υπενθυμίσω, πριν πάμε στο διάλειμμα, ότι έχετε ακόμα μία ώρα για να διεκδικήσετε ένα από τα 10 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πάτε στο γήπεδο της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη. FM κενό ΠΑΟΚ και όνομα τεπώνυμο στο 5 45 26. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές.